Ευρισκόμεθα στην 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμα, μαζί με την 16η και η 17η αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον. Ήδη είδαμε μέχρι τώρα, μετά την εισαγωγή της 17ης κατηχήσεως, ότι θέλει να δείξει εις τους κατηχουμένους του ότι η ονομασία Πνεύμα δεν είναι μοναδική, υπάρχουν πολλές ονομασίες, Παράκλητος και λοιπά, Πνεύμα της Αληθείας, Πνεύμα του Πατρός, Πνεύμα του Υιού και τα λοιπά, ότι δεν είναι παρά μόνον ένα Άγιο Πνεύμα και δεν πρέπει κατ' ουδένα λόγον να εκλειφθεί σαν περίπτωση ότι έχουμε πολλά πνεύματα Άγια. Ότι το Πνεύμα το Άγιον, όπως σας είπα, είναι ένα. Αυτό θέλει να καταδείξει ο Άγιος Κύριλλος. Και με την ευκαιρία μας δίνει την δυνατότητα να δούμε κάποια σημεία τα οποία ερμηνευτικώς θα μας βοηθούσαν πολύ. Όταν λέγει το Πνεύμα του Χριστού ή το Πνεύμα του Θεού, πώς θα το ερμηνεύαμε αυτό, που θα πει όχι το Πνεύμα του Χριστού ότι είναι ο ίδιος, αλλά ότι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο στέλλεται από τον Χριστό, ή το Πνεύμα του Θεού, και είχαμε πει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και συνεπώς πώς θα λέγαμε το Πνεύμα του Θεού, αφού ο Θεός είναι ήδη Πνεύμα, σημαίνει ότι αυτό το Πνεύμα είναι κάτι άλλο, είναι πρόσωπο, είναι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο στέλνει ο Πατήρ και ούτω καθεξής. Ήμαθα στην παράγραφο Δέλτα, όσοι κρατάτε βιβλίο, είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σας πω, όσοι κρατάτε βιβλίο, ότι πλάι στο κείμενο υπάρχουν κάποιοι αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι παρά ανά πέντε στίχοι, 5, 10, 15, 20. Όταν λοιπόν λέμε τετάρτη παράγραφος και πούμε τώρα ότι είμεθα 35, 36, 37, 38, στον 38 στίχο, διότι η αριθμή είναι πλάι και μετράμε και βρίσκουμε το σημείο το οποίο έχουμε σταματήσει. Εδώ λοιπόν, εκεί που σταματήσαμε την περασμένη φορά, λέγει «Καλείτε και Πνεύμα Χριστού, καθώς διάγραπτε». Όχι μόνο Πνεύμα του Υιού του Θεού, αλλά λέγεται και Πνεύμα Χριστού. Διότι μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε Χριστός, εννοούμε και την ανθρωπίνη φύση. Όταν λέμε του Υιού του Θεού, εννοούμε μόνο την Θεία φύση. Συνεπώς, εδώ και με την ανθρωπίνη του φύση, ο Υιός του Θεού, ως Χριστός, που δείχνει το έργο που έχει να επιτελέσει με την ανθρωπίνη του φύση, το έργο της σωτηρίας μας, λέγεται «Και Πνεύμα Χριστού, καθώς διέγραπτε εις τίνα υπείων καιρών εδήλου το εναυτής Πνεύμα Χριστού», όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή. Πνεύμα λοιπόν Χριστού, και πάλι «Δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού», λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππισίους επιστολή του. Βλέπετε, του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, που θα πει του Πνεύματος που έρχεται από τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα. Και πηγαίνουμε στην πέμπτη παράγραφο. Είχε μείνει μόνο ένα στίχος από την τετάρτη παράγραφο. Λέγει «Προς δε τούτης και άλλας πάλιν του Αγίου Πνεύματος ονομασίας ευρύσεις». Ακόμα λέγει επιπλέον πολλές άλλες ονομασίες μπορείς να βρεις. Μόνο τώρα που οι ονομασίες αυτές που θα δούμε και που ο Άγιος Κύριλλος έχει μία κατάταξη αυτών των ονομασίων, πρώτα σε σχέση με τον Πατέρα και με τον Υιόν, τώρα
ονόματα του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό μας ενδιαφέρει, και μάλιστα ερμηνευτικά, διότι πολλές φορές ένα κείμενο του Αποστόλου Παύλου ερμηνευτικά δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Δεν μπορούμε. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, σας είπα και προηγουμένως, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη ερμηνεία όταν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, καλείται μεν γάρ πνεύμα αγιοσύνης ως γέγραπτε. Καλείται, λέγει, και πνεύμα αγιοσύνης. Πού είναι αυτό γραμμένο? Είναι στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 4. Καλείται μεν γάρ πνεύμα αγιοσύνης ως γέγραπτε, κατά πνεύμα αγιοσύνης. Δηλαδή κατά το πνεύμα της αγιοσύνης. Τι θα πει αυτό? Όχι ότι το πνεύμα είναι άγιον, αλλά ότι το πνεύμα, το Άγιον, δίδει το δώρον της αγιότητος. Πνεύμα λοιπόν αγιοσύνης θα πει, έρχεται να σου δώσει την αγιοσύνη, να καταστήσει τον αγιασμόν, την αγιοσύνη, και είσαι σένα. Ενθυμίστε, χθες το λέγαμε, ότι πως το πνεύμα το Άγιον, θυμάμαι χθες, κάπως έτσι, όταν ο πατήρ λέγει «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί», χθες το λέγαμε, χθες το βράδυ στην ομιλία, «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Ναι, πώς θα γίνω εγώ Άγιος? Μου το παραγγέλει αυτό ο Θεός Πατήρ. Βέβαια, αν θέλετε, κατακρίβειεν και τα τρία πρόσωπα μου το παραγγέλουν αυτό. Αλλά λέμε, ο Θεός Πατήρ, πώς θα το πετύχω αυτό? Θα έλθει και ο Υιός, βεβαίως θα με βοηθήσει, διότι έχουμε και την χριστολογική πλευρά του αγιασμού. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία. Όταν πάρω το σώμα του Χριστού δεν αγιάζουμε? Ναι, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία θα έρθει να μου δώσει αυτόν τον αγιασμόν, ώστε να μπορέσω να γίνω εκείνο που μου παραγγέλει ο πατήρ, ή που θέλει ο πατήρ και παραγγέλει δια του Υιού. Ακούστε ένα άλλο. «Έσεστε ουν ημείς τέλειος, περ ο πατήρ ημών εν της ουρανής τέλειος εστίν». Πώς θα γίνω τέλειος? Τέλειος θα πει αγιασμός. Πώς θα γίνω? Ο πατήρ το θέλει, είναι το πρότυπο, έρχεται ο Υιός και μου το λέγει, και το Πνεύμα το Άγιο θα με βοηθήσει να επιτύχω αυτόν των αγιασμών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να το ξέρετε, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον αγιασμός είναι αδύνατος. Λέμε πνευματική ζωή. Τι θα πει πνευματική ζωή? Δεν είναι αφηρημένο πράγμα. Πνευματική ζωή θα πει η ζωή την οποία δημιουργεί το Πνεύμα το Άγιον. Καταχριστικώς λέμε πνευματική ζωή ενός τόπου όταν έχουμε την καλλιτεχνική, θα λέγαμε, προσφορά και λοιπά. Λέμε η πνευματική ζωή του τόπου, έχουμε μια συναυλία, έχουμε μια έκθεση ζωγραφικής, έχουμε. Καταχρηστικός. Και αν το θέλετε, αν όχι καταχρηστικός, θα ήταν με βάση το πνεύμα του ανθρώπου. Αλλά έχουμε το πνεύμα του ανθρώπου και το πνεύμα του Θεού. Και το μεν πνεύμα του ανθρώπου φτιάχνει τον πολιτισμό, αλλά το πνεύμα του Θεού δημιουργεί τον αγιασμόν. Δεν μπορώ λοιπόν να επιτύχω πνευματική ζωή εάν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται και πνεύμα αγιοσύνης. Καλείται και πνεύμα υιοθεσίας, ως Παύλος φυσήν. Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Αβά ο πατήρ. Αβά θα πει εβραϊκά πατέρας. Χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος δύο γλώσσες για το ίδιο πράγμα. Το λέει εβραϊκά, το λέει ελληνικά. Αβά ο πατήρ. Προσέξτε τώρα. Πώς θα πω τον Θεόν πατέρα?
πως θα προσφωνήσω Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, Πάτερ ημών. Ποιος είναι εκείνος που θα με βοηθήσει να πω το Θεό Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο? Αγαπητοί, είναι τόσο μεγάλο αυτό που φαίνεται τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο αυτό που φαίνεται τόσο απλούν. Το να πεις το Θεό Πατέρα, διότι αν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, είναι αδύνατον, τον αδυνάτον, αδυνάτον, αδύνατον να πει το Θεό Πατέρα. Πείτε σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Πνεύμα του Άγιο, δεν πιστεύει καν στο Θεό, ότι ο Θεός είναι πατήρ, θα σας πει χίλιες θεωρίες γύρω από το θέμα του Θεού, ο Θεός είναι μακράν, θα μιλήσει για τον δεϊσμό, δεϊσμός, δέλτα, δεϊσμός, όχι θήτα, δέλτα, δεϊσμός, δεϊσμούς, δηλαδή ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, είναι αδιάφορος, τον άφησε να κινείται στη συντήχη του και στην πορεία του. Δηλαδή δεν είναι ο Θεός πατέρας, πατέρας θα πει φροντιστής. Α, όχι. Να τον πνίγετε δεν θα σας πει ότι ο Θεός είναι πατήρ. Δεν το πιστεύει. Να το ξέρετε, αυτός δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Όπως δεν μπορείς να πεις τον Ιησούν Κύριον εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Λέει ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ή μία πνεύματι Αγίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πείτε σε κάποιον ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όταν δεν πιστεύει στη θεότητα του Χριστού, και δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Έλληνες σήμερα χριστιανοί μας, πάλε ποτέ χριστιανοί μας ορθόδοξοι, πάλε ποτέ αθετήσαντε στο βάπτισμα κατά δυστυχία. Βέβαια δυνάμει αυτού του πρώτου βαπτίσματος μπορούν να γυρίσουν πάλι πίσω και να μετανοήσουν, δεν τους ξαναβαπτίζουμε, αλλά όσο μένουν στην κατάσταση αυτή θα λέγαμε πάλε ποτέ κατά δυστυχία, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Πείτε τους ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν το δέχονται. Για να μπορείς να πεις τον Ιησούν, τον ιστορικόν Ιησούν Κύριον, πρέπει να έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να πεις τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όταν πεις τον Θεό Πατέρα, τότε αυτόματα γίνεσαι Υιός του. Διότι πώς μπορώ να πω πατέρα κάποιον αν δεν θεωρηθώ ταυτόχρονα Υιός του? Συνεπώς το Πνεύμα του Άγιον είναι το Πνεύμα της υιοθεσίας, κατά χάριν υιοθεσίας. Μας υιοθετεί εις τον Πατέρα, μας προσαγάγει υιοθετημένους εις τον Πατέρα, και τότε αποκαλούμε τον Πατέρα του Υιού, του Ιησού Χριστού, τον αποκαλούμε και εμείς Πατέρα, αλλά είναι Πατέρας μας βέβαια όχι κατ' ουσίαν αλλά κατά χάριν, διότι Υιός κατ' ουσίαν είναι μόνον ο φυσικός Υιός, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Καλείται και Πνεύμα Αποκαλύψεως. Ναι, καθώς διέγραπτε δόη ημίν, λέγει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, δόη ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Ήθε να σας δώσει ή να σας δώσει το πνεύμα σοφίας και πνεύμα αποκαλύψεως, για να γνωρίσετε τον Ιησού Χριστόν. Τι θα πει πνεύμα σοφίας? Θα πει το Πνεύμα του Άγιον που δίδει την σοφία. Τι θα πει πνεύμα αποκαλύψεως? Το Πνεύμα του Άγιον το οποίο αποκαλύπτει μια αλήθεια. Συνεπώς βλέπετε ότι πάλι το Πνεύμα του Άγιον, και παίρνει την ονομασία με τον τρόπο αυτόν από την αποκάλυψη, είναι εκείνο το οποίο μας αποκαλύπτει πράγματι αλήθειες μέχρι τώρα μη κατανοητές. Αυτό το θέμα της αποκαλύψεως είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Να παρακαλάμε, αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον πολύ συχνά, κάθε στιγμή, να μας δίδει πνεύμα αποκαλύψεως και πνεύμα σοφίας. Σοφία δεν είναι μια γνώση όπως οι Έλληνες την νομίζουν, αλλά είναι ταυτόσιμη
όπως στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε με την παιδεία του Κυρίου. Θα πει παιδεία Κυρίου, είναι η παιδεία, η παιδαγωγία, εκείνη την οποία κάνει ο Κύριος σε μας με το Πνεύμα του το Άγιο, με σπαιδαγωγή. Στον δεύτερο ψαλμό λέει «Δράξαστε παιδείας Κυρίου, μήποτε οργιστεί Κύριος». Δράξαστε, δράτωμε, δράξ, είναι η φούχτα. Δράτωμε θα πει φουχτιάζω, θα πει παίρνω με τη φούχτα, αρπάζω. Δράξαστε παιδείας Κυρίου, αρπάξτε την παιδεία του Κυρίου. Και η παιδεία του Κυρίου είναι η σοφία του Κυρίου, την οποία μου δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Μην αρνηθείτε το Πνεύμα το Άγιον να σας δώσει αυτήν την παιδεία. Μήποτε οργιστεί Κύριος, διότι ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτήν την σοφία και αυτήν την παιδεία και αυτήν την αποκάλυψη. Το θέλει, και αν εμείς αρνούμεθα, τότε ο Κύριος οργίζεται μαζί μας. Λοιπόν, ποιος θα μας δώσει αυτό το Πνεύμα της σοφίας και το Πνεύμα της αποκαλύψεως? Το Πνεύμα το Άγιο. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου, λέει ο ψαλμωδός, για να δω τα θαυμάσια μέσα εις τον νόμο σου. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να αποκαλύπτουν τα μάτια μας, να ανοίγουν τα μάτια μας, για να μπορούμε να κατανοούμε τη σοφία του Θεού, που πάλι το Πνεύμα του Άγιο εκεί μας δείχνει τη σοφία του Θεού. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, είναι ένα βιβλίο ανοιχτό και ένα βιβλίο κλεισμένο. Πώς θα μπορέσω να το δω ανοιχτό? Πάω σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράζω μια Αγία Γραφή και τη φιλομετρώ. Ελληνικά ξέρω και διαβάζω το βιβλίο. Τι θα πει αυτό? Ένα βιβλίο ανοιχτό, και πουλιέται και κλειδωμένο δεν είναι. Τι θα πει βιβλίο κλειστό? Δεν καταλαβαίνω τίποτα από το βιβλίο αυτό, από την απόκριφον σοφία του. Πώς θα μπορέσω να κατανοήσω αυτήν την απόκριφον σοφία της Αγίας Γραφής, εάν το Πνεύμα το Άγιον μου αποκαλύψει αυτήν την σοφία που είναι μέσα στην Αγία Γραφή? Συνέβη καμιά φορά να ανακαλύπτεται κάτι κατά τη μελέτη της Γραφής, όταν μάλιστα επιμένετε σε αυτήν την μελέτη και έχετε χρονίσει σε αυτήν την μελέτη? Αν κάποια στιγμή σας αποκαλύπτεται κάτι και το κατανοείτε, είναι το Πνεύμα το Άγιον που σας αποκαλύπτει αυτήν την θέση. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, και οι λιφώτες πήραν ίσασιν. Καμιά φορά μιλάω και καμιά τέτοια φράση, δεν πειράζει. Οι ηλιφώτες πήραν ίσασιν. Εκείνοι που πήραν, γεύτηκαν, απόκτησαν πείρα του πράγματος, αυτό που θα πω τώρα, αυτοί γνωρίζουν. Έρχεται κάποια στιγμή όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, και όπως γίνεται, ξέρετε, στην ατμόσφαιρα επάνω, και λέμε έχουμε τρυπήματα, έχουμε ένα στρώμα που λέγεται όζον. Υπάρχουν πολλά στρώματα, η ατμόσφαιρα είναι πολύπλοκος, και γίνεται ένα τρύπημα, λέμε, του όζοντος. Δηλαδή εκεί περνάνε ηλιακές ακτίνες χωρίς να εμποδίζονται από το στρώμα του όζοντος. Αγαπητοί, γίνονται κάποιες στιγμές όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, κάποιες τρύπες στον ουρανό, και κατανοούμε κάτι μας συγκλονίζει, αλλά δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε. Είναι προσωπικό. Γι' αυτό είπα ίσασιν γνωρίζουν ή πήραν οι λιφώτες. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν κάποιες στιγμές τέτοιας κατανοήσεως που είναι αυτό, μια τρύπα, ένα άνοιγμα. Είναι εκείνο το παράθυρο που ανοίχθηκε στον ουρανό και ειδούλε η πύλη, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κοίτα στον ουρανό και ανοίχθη, λέει, θύρα. Τι σημαίνει ανοίχθηκε θύρα? Σημαίνει ότι μπορεί να βλέπει κανείς τώρα, εμπροκειμένου ο Ιωάννης που είναι στη γη, να βλέπει τα μυστήρια του ουρανού. Και να βλέπει, αλλά δεν μπορεί να τα πει αυτά.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα είπε με άλλη γλώσσα, με τη γλώσσα που γράφει την Αποκάλυψη. Αλλά άλλες αλήθειες του ουρανού έρχονται σε μια γνώση μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι περισσότερο από του να απλώς να κατανοήσω κάτι. Απλώς. Είναι κάτι πολύ περισσότερο αυτό που σας είπα. Δηλαδή πρέπει να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού να μας αποκαλύπτει τις αλήθειες αυτές, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί λέει εν επιγνώση αυτού. Αυτό το, δεν λέει εν γνώση, λέει εν επιγνώση. Τι είναι αυτού, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή πώς να σας το πω, να καταλάβεις μια στιγμή ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα ακούτε αυτό? Ποιος είναι? Είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι μια αποκάλυψη. Αλλά είναι της πρώτης φάσεως, είναι του πρώτου στρώματος. Αν θες αυτό να το κατανοήσεις βιωματικά με έναν συγκλονιστικό τρόπο, είναι αυτό που σας είπα, αυτό το τρύπημα του ουρανού, για να έρθει αυτός ο ειδικός φωτισμός. Είναι κάτι πάλι από το Πνεύμα του Άγιον να σε συγκλονίσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και να μείνεις ενεός με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την εμπειρία και συγκλονίζονται. Μπορούν να έρθουν πολλά δάκρυα την ώρα εκείνη. Είναι μια ειδική κατάσταση. Είναι μια ειδική κατάσταση, πραγματικά. Προχωρούμε. Καλείται, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, και πνεύμα επαγγελίας, καθώς ο αυτός φυσίνει, ενώ και εμείς πιστεύσαντες εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας το Αγίο. Δηλαδή το πνεύμα του Αγίου της επαγγελίας. Κάνω μια εξομάλυση της συντάξεως. Πώς λέγεται πνεύμα επαγγελίας? Τι θα πει αυτό? Πνεύμα επαγγελίας θα πει πνεύμα υποσχέσεως. Επαγγέλλομαι θα πει υπόσχομαι. Λέμε η γη της επαγγελίας. Τώρα κοιτάξτε τι, προσέξτε πώς αλλάζουν την έννοιά τους οι λέξεις. Σήμερα όταν λέμε γη της επαγγελίας εννοούμε η γη που ρέει μέλι και γάλα. Δεν υπάρχει θέμα ότι τότε ο Θεός είχε πει στη γη που ρέει μέλι και γάλα, δηλαδή έφορος. Είναι μια εικόνα μιας εφορίας. Αλλά η γη επαγγελίας θα πει γη υποσχέσεως, ή το η γη την οποία, δηλαδή η περιοχή που είχε υποσχεθεί ο Θεός εις τον Αβραάμ. Αυτό θα πει γη επαγγελίας, γη υποσχέσεως. Λοιπόν αγαπητοί μου, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον όταν σφραγιστήκαμε από αυτό κατά το βάπτισμά μας, μας έδωσε την επαγγελία, την υπόσχεση ότι θα αποκτήσουμε αγαθά και δι το ακρότο των αγαθών που όλα τα περιέχει, όλα τα άλλα αγαθά, την Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού βέβαια αρχίζει από τώρα, αλλά και η γεύση της αρχίζει από τώρα, όπως και η γεύση της κολάσεως αρχίζει από τώρα. Και λέμε πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος ζει την κόλαση, όπως λέμε αυτός ο άνθρωπος ζει τη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι μία πρόγευση, μία πρόγευση. Λοιπόν αυτή η πρόγευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υπόσχεση μελών των αγαθών. Πώς εγώ μπορώ να λέγω και να ελπίζω στα μέλλοντα αγαθά? Εάν δεν μου βάλει το Πνεύμα το Άγιον μέσα μου αυτήν την επαγγελία, την υπόσχεση, για την οποία η υπόσχεση λέγει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο Θεός, συγγνώμη, πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Δηλαδή αξιόπιστος ο Λόγος του Θεού. Εδώ τώρα θα σας, προσέξτε παρακαλώ, θα σας πω κάτι. Αξιόπιστος ο Λόγος του Θεού. Είναι πιστός ο Λόγος, ο Θεός είναι πιστός, άξιος εμπιστοσύνης. Αυτό είναι γραμμένο. Εγώ το βλέπω. Το βλέπετε κι εσείς. Λέμε ο Θεός είναι αξιόπιστος. Μάλιστα, είναι αξιόπιστος.
Ο Απόστολος Παύλος είχε εμπειρία αυτής της αξιοπιστίας του Θεού. Εκείνο που σας είπαμε, το τρύπημα του ουρανού, τρύπημα για να πάρω μια εμπειρία, εκείνη που με κάνει άλλον άνθρωπο. Όταν έγραφε πιστός ο λόγος, ο Απόστολος Παύλος το έγραφε όχι με βάση τους προφήτες ή με βάση το τι διάβασε, με βάση μια εμπειρία. Ζούσε αυτό το πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, άξιος να τον αποδεχθείς. Τον ζούσε μέσα σε διωγμούς του, μέσα σε περιπέτειες, μέσα σε καταστάσεις φοβερές, ώστε να λέγει ότι κάθε μέρα πεθαίνουμε, ελογίστη με ως πρόβατα σφαγής. Μπορούσε να λέει αυτό? Πώς μπορούσε να το λέει? Ήταν αυτό που σας είπα προηγουμένως, αυτή η γεύση, αυτά τα τρυπήματα του ουρανού που εδέχεται αυτές τις αποκαλύψεις από το Πνεύμα του Άγιον και είχε την εμπειρία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, μεγάλο. Αυτή την εμπειρία καταρχάς την είχαν όλοι οι μάρτυρες. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα με βεβαιώσει ότι εγώ τώρα δώσω μαρτυρικά τη ζωή μου και τη χάσω, βεβαίως τη χάσω, ότι θα μου δώσει μια άλλη ζωή? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος με βεβαιώνει? Ποιος μου το υπόσχεται αυτό? Μια υπόσχεση που να με κάνει να φτάσω να δώσω τη ζωή μου. Το Πνεύμα του Άγιον. Λέγεται Πνεύμα Επαγγελίας. Αυτό έρχεται και μου βάζει μέσα μου, μου βάζει μέσα μου αυτό που σας είπα, την υπόσχεση. Το υπεσχέθη το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγεται και το Πνεύμα του Άγιον ο αραβόν της Βασιλείας του Θεού. Αραβόν θα πει υπόσχεσης. Μην το ξεχνούμε. Αυτό θα πει αραβόν. Θα πει υπόσχεσης. Ακόμη δεν έχουμε τον γάμον, έχουμε τον αραβόνα. Ακόμη δεν έχουμε τη βασιλεία, έχουμε την πρόγευση. Καλείται και πνεύμα χάριτος, ως ότε πάλι λέγει και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, εκείνος λέει ο οποίος ενύβρισε το πνεύμα της χάριτος κλπ. Γιατί λέγεται πνεύμα χάριτος? Διότι είναι εκείνο που μου δίδει τας χάριτας του Θεού. Όταν λέμε χάριτες, είναι κάτι που δίδεται, ξέρετε, χάρις θα πει δεν πληρώνεις και το παίρνεις χάρισμα. Αυτό θα πει χάρισμα, χάρις. Κάτι που δεν το πληρώνω, το παίρνω δωρεάν. Αλλά είναι οι δωρεές, είναι οι χάριτες του Θεού. Λέμε η Θεία Χάρις, θα πει η χάρις του Θεού που δίδεται στον άνθρωπο. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί είμαι θαμαρτωλή. Θα πει χάρις, μας δίδεται ο τρόπος να σωθούμε ενώ είμαι θαμαρτωλή. Και κατά τη δικαιοσύνη ουδήσεις έρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Όπως ένας που είναι στη φυλακή δεν μπορεί ποτέ να βγει από εκεί αν έχει ισόβια δεσμά, εάν δεν δοθεί μια χάρις. Είμαι λοιπόν ισοβείτε του άδου και της κολάσεως. Ισοβείτε. Δόθηκε χάρις, γι' αυτό πήγε ο Χριστός εις τον Άδη, έδωσε χάρη και εφ' εξής δίδει χάρη. Αυτή τη χάρη όμως και ο Πατήρ τη δίδει και ο Υιός τη δίδει και το Πνεύμα το Άγιον τη δίδει. Προσέξτε όμως εδώ κάτι. Εκείνος λέγει, συνεπώς το Πνεύμα το Άγιον μας δίδει τη χάρη του Θεού. Προσέξτε τώρα. Εκείνος ο οποίος θα ενυβρίσει το πνεύμα της χάριτος, ο Άγιος Κύριλλος δεν έχει τίποτα παρακάτω. Θα σας το πω πως το λέει και ο Απόστολος Παύλος και θα δείτε τώρα συμφωνία Αγίας Γραφής. Εκείνος που ενύβρισε, δηλαδή εξύβρισε το πνεύμα της χάριτος, αυτός δεν έχει συγχώρεση. Δεν έχει συγχώρεση. Προσέξτε τώρα τι είπε ο Χριστός. Εκείνος που θα βλασφημίσει, λέει, στο Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει ποτέ άφεση, δεν έχει ποτέ συγχώρεση. Είναι το ίδιο νόημα του Λόγου του Χριστού. Από τη θέση αυτή
στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο 29ο χωρίων. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά, αγαπητοί μου, ότι είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, γιατί μερικοί τρομάζουν, θα το δούμε αμέσως. Τι σημαίνει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Πολλές φορές σας το έχω πει, αλλά επειδή γνωρίζω ότι κολλάει μια ιδέα στο μυαλό, μπας και έφτασα να βλασφημίσω κατά του Αγίου Πνεύματος, ή ακόμη μια παρόρμηση δαιμονικής προελεύσεως να με κάνει κάτι να πω ή να νομίζω. Αγαπητοί μου, επειδή το ξέρω αυτό πως κολλάει, μάλιστα εκείνος που θα είχε μια, ξέρω εγώ, ιδεολειπτική κατάσταση, θα απαντούσα: δεν είναι παρά, βέβαια πολλές ερμηνείες εδόθησαν, πολλές ερμηνείες, αλλά η καλύτερα είναι αυτή που οι πατέρες λέγουν, είναι η αμετανοησία. Διότι είναι πολύ απλό, μπορεί κανείς να λέει ότι υπάρχει μια αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται, το αίμα του Χριστού δηλαδή αδυνατεί να συγχωρήσει. Άτοπον. Τι σημαίνει? Ότι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία, όταν μένεις αμετανόητος. Και μάλιστα εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγει το εξής, και τρομάξτε σας παρακαλώ, λέγει ότι εκείνος ο οποίος υθέτησε εκείνο με το οποίο έγινε χριστιανός, με τι άλλο πια μπορεί να σωθεί που δεν υπάρχει κάτι ανώτερο? Τι υθέτησε? Το αίμα του Χριστού, την θυσία του Χριστού, την υθέτησε, την αθέτησε, την απέρριψε. Τότε ενύβρισε το Πνεύμα το Άγιο, ενύβρισε και τον Χριστόν. Και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, πως είναι δυνατόν τώρα, ποια άλλη θυσία θα μπορούσε να υπάρξει ανωτέρα της θυσίας του Χριστού που να μπορεί να σας συγχωρήσει? Δεν υπάρχει. Γιατί σας είπα να προσέξετε, όταν φτάνομαι κάποτε να απορρίπτομαι τον Χριστό και τη θυσία του, κινδυνεύομαι να βρεθούμε εις των χώρων της αμετανοησίας, δηλαδή της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της ενυβρίσεως του Πνεύματος της Χάριτος. Το καταλάβατε? Στην εποχή μας, στις μέρες μας, και εδώ ό,τι θέλετε πείτε, εγώ θα σας το πω, βάζουμε πολιτικές καταστάσεις πιο πάνω από την Εκκλησία μας και τον Χριστό μας. Γιατί μας το λέει το κόμμα? Γιατί μας το λέει η πολιτική? Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πιο πάνω από την Εκκλησία, πιο πάνω από τον Χριστό. Δηλαδή βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τον Χριστό. Γιατί το υπαγορεύει η πολιτική, το κόμμα, η ιδεολογία. Όποια κι αν είναι αυτή η ιδεολογία, η πολιτική ιδεολογία, προσέξτε, μη κάποια στιγμή βρεθούμε εις των χώρων πλέον της αμετανοησίας και της ενυβρίσεως του Αγίου Πνεύματος, γιατί πια τίποτα δεν μας ξεπλένει. Μετά δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Ο Καζαντζάκης μπόρεσε να μετανοήσει? Δεν μετανόησε ο Καζαντζάκης. Δεν μετανόησε. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνο? Ή αν ήρθε το κάποιος και μου έλεγε, σας παρακαλώ να κάνουμε ένα μνημόσυνο του Καζαντζάκη, του Ταλέπουρου, τον συγχωρείς ο Θεός. Δεν σηκώνει μνημόσυνο. Το ακούσατε? Το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι υπάρχει αμαρτία προς θάνατον και αμαρτία μη προς θάνατον, και δια την αμαρτία προς θάνατον λέγει είναι περιττό να προσευχηθεί κανείς. Το ακούσατε? Οι δε αποστολικές διαταγές που μιλούν περί μνημοσύνων, δεν ξέρω το 8ο βιβλίο, δεν θυμούμαι τη στιγμή, λέει ότι εάν μεν υπήρξε απλός αμαρτωλός άνθρωπος και κάνεις μνημόσυνα και δώσεις από την περιουσία του χρήματα, πράγματα σε φτωχούς και τα λοιπά, ελπίζομαι στην αγάπη του Θεού να δώσει μίαν ανάπαυση στον άνθρωπο αυτόν, μίαν ανακούφιση
Δεν ξέρουμε πόσο και τι, αυτό ανήκει πια στο Θεό. Δεν ξέρουμε. Εάν όμως λέγει στάθηκε ασεβής, των βίων όλων αυτού να δώσεις, να μοιράσεις σε ελεημοσύνες, δεν έχει τίποτε να ωφεληθεί. Και δεν αργούμε κάτω από τις σημερινές συνθήκες που ζούμε, των πολιτικών ποικίλων αυτών ιδεολογιών, δεν αργούμε να βρεθούμε εις των χώρων της ενυβρίσεως του Αγίου Πνεύματος. Τα ακούσατε? Είμαι αθώος απέναντι στο Θεό για σας. Για να μην πει κάποιος, δεν μας ειδοποίησε. Το διακινδυνεύω, αλλά το λέγω. Είναι αληθές. Γιατί έχω δει χριστιανούς μας βάζουν ένα μαρξισμό πιο πάνω από την Εκκλησία, βάζουν, δεν ξέρω, ένα σοσιαλισμό πιο πάνω από την Εκκλησία. Βρε ταλέπορε φτωχέ άνθρωπε, τι κάνεις? Ξέρεις τι κάνεις? Ξέρεις τι κάνεις? Ξέρεις πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό? Εγώ σας το είπα, είμαι αθώος. Από το αίματός σας. Λέει ο Θεός για του προφήτου, εάν σαλπίσεις προς πόλεμον, δηλαδή στις ψυχές να ξυπνήσουν, τότε εάν οι ψυχές δεν ξυπνήσουν, εσύ είσαι αθώος. Εάν δεν σαλπίσεις, τότε θα ζητήσω το αίμα των ψυχών, λέγει, από το χέρι το δικό σου. Δηλαδή ευθύνη θα σου ζητήσω. Εγώ σας το είπα, να το ξέρετε. Σας το είπα καθαρά. Δεν μπορούμε να προσαρμοζόμεθα σε πολιτικά, σε πολιτικές ιδεολογίες εις βάρος της πίστεώς μας. Για να μην πω και το άλλο, είναι κάποιες ιδεολογίες που δεν ταιριάζουν με τη χριστιανική μας ιδιότητα. Πάρτε το είδηση. Που δεν ταιριάζουν με την χριστιανική μας ιδιότητα. Πάρτε το είδηση. Το είπα, και έστω αν το είπα, γεμίσει η Εκκλησία παρακάτω σε προσεχείς ομιλίες, ή αδειάσει, εμένα μου είναι αδιάφορο. Εγώ σας είπα την αλήθεια. Ή αδειάσει η Εκκλησία και να πει κάποιος δεν θα ξαναπάω, μου είναι αδιάφορο, λυπούμε γι' αυτόν, αλλά εγώ εσάλπισα και το είπα. Το ακούσατε? Το ξαναλέω άλλη μια φορά, το δεύτερο. Υπάρχουν ιδεολογίες που δεν ταιριάζουν με την χριστιανική μας ιδιότητα. Δεν μπορείς να έχεις και αυτήν την αθεϊστική ιδεολογία και την χριστιανική. Κοροϊδεύεις και απατάς εαυτόν. Ας το καταλάβουμε λοιπόν, αγαπητοί. Έτσι μη φτάσουμε στο σημείο να ενυβρίσουμε το πνεύμα της χάριτος. Να μας φυλάξει ο Θεός. Και προχωρούμε. Και άλλες δε προσιγορίες πλήωση ονομάζεται. Τι αυτές? Και άλλα προσιγορία θα πει όνομα. Και άλλα ονόματα. Με άλλα ονόματα ονομάζεται το Πνεύμα του Άγιον. Ήκουσας δε σαφώς και εν την πρώτα αυτής κατηχήσει και στην προηγούμενη κατήχηση άκουσες με σαφήνεια ότι εν μέν της ψαλμής ποτέ μεν αγαθών, ποτέ δε ηγεμονικών ονομάζεται. Το ποτέ θα πει άλλοτε, άλλοτε κάποτε. Ναι, άλλοτε ονομάζεται, λέει, πνεύμα αγαθών, άλλοτε ονομάζεται πνεύμα ηγεμονικών, όπως είχε αναλύσει στην προηγουμένη κατήχηση. Εν δε το Ισαΐα, σας συμβουλεύω να πάτε στο Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 2. Για να μην πω και στη Σοφία Σολομώντος. Θα δείτε ονόματα του Αγίου Πνεύματος και θα μείνετε κατάπληκτοι. Εκεί τι λέει στον Ισαΐα? Εδώ το Ισαΐα λέγεται πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Για να αποκτήσω το φόβο του Θεού έχω ανάγκη από το Άγιον Πνεύμα. Για να αποκτήσω ισχύν, εδώ λέει πνεύμα ισχύος, πρέπει να έχω το Πνεύμα το Άγιο. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά στον Ισαΐα. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούγαρε δοκεν ο Θεός ημίν πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Το πνεύμα της δηλίας ανήκει σε μας. Ή στο διάβολο, ο οποίος μας σκοτίζει τον μυαλόν. Σκοτώνω, θα πει σκοτίζω. Σκότωσης θα πει σκοτισμός. Και ανήκει στον διάβολο. Το πνεύμα της ισχύως, ο Απόστολος Παύλος το λέγει,
πνεύμα δυνάμεως, το ίδιο είναι. Ίδιος χαρακτηρισμός, ίδια λέξη, ίδιο νόημα. Είναι το πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πνεύμα ισχύος. Όταν λέμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, όταν λέμε το πνεύμα της διηγήσεως ποιο ήτανε, θα πει το νόημα. Όταν λέμε το πνεύμα της υποθέσεως ποιο ήταν, λέμε εκείνο και εκείνο, λέει το νόημα πάλι. Όταν εδώ λέμε πνεύμα ισχύως, δεν θα πει εκείνο που κατά κάποιο τρόπο εκφράζει την ισχύ, αλλά εκείνο που δίδει την ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτό που δίδει την ισχύ ή την σοφία ή την σύνδεση ή είναι εν υπόστατον, είναι πρόσωπον. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και προχωρούμε. Διον απάντων των τεπρότερων ηρημένων και των νυν, με όλα αυτά, εκείνα που είπαμε στην προηγούμενη κατήχηση και αυτά που λέμε τώρα, συνίσταται διαφόρους μεν είναι τας προσιγορίας εν δε και το αυτόν πνεύμα το Άγιον. Αυτό πονάει τον Άγιο, τον Άγιο Κύριλλο, να πει στους κατηχουμένους του ότι ποικίλα τα χαρίσματα, ποικίλες οι δωρεές, ποικίλα τα ονόματα, το πνεύμα του Άγιον είναι ένα. Αυτό θέλει να πει και να τονίσει. Θυμόσαστε πόσες φορές το βρήκαμε αυτό το σημείο. Ζων και ηφαιστός και πάντοτε πατρί και Υιό συμπαρών. Με τον Πατέρα και με τον Υιό είναι πάντοτε, λέγει, παρών. Συμπαρών. Συμπαρίσταται με τον Πατέρα και με τον Υιό. Και λέει πιο κάτω, για να το τονίσει αυτό, γιατί δυστυχώς και αυτό έχει τύχει παρεξηγήσεων μέσα στην ιστορία, όπως και στην εποχή μας. Ουκ αποστόματος και χειλαίων πατρός ή Υιού λαλούμενον ή αναπνεώμενον, ούτε εις αέρα διαχεώμενον, αλλά εν υπόστατον. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι η πνοή του πατρός ή του Υιού. Δεν είναι κάτι που λέμε το πνεύμα των λόγων μου, τώρα να βγάζω λόγια και φτάνουν στα αυτιά σας. Εις αέρα διαχεόμενον, που φεύγει δια των μορίων του αέρος, γιατί γίνεται κρούσης αυτή και φτάνει, χτυπάει στα τύμπανα των αυτιών μας και ακούμε. Όχι. Όταν λέμε το πνεύμα του πατρός και το πνεύμα του Υιού, δεν είναι παρά το πνεύμα αυτό εν υπόστατον, θα πει πρόσωπον, είναι προσωπικόν. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλει να τονίσει, αν όχι πραγματικά αυτό είναι το πρώτο. Το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Οι χιλιαστέ και παλιά οι πνευματομάχοι, Μακεδόνιος και λοιποί, λέγανε ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι πρόσωπον, αλλά είναι ενέργεια. Ή κτιστή κατάλους ή άκτιστη κατάλους. Στους χιλιαστάς τι είναι, λέει, μια ενέργεια του Θεού, μια δράση του Θεού, και δεν είναι πρόσωπον. Γι' αυτό οι χιλιαστέ είναι όχι μόνο Χριστομάχοι, διότι δεν δέχονται τον Χριστόν θεάνθρωπον, αλλά είναι και πνεύματομάχοι. Βλέπετε λοιπόν την περίπτωση εδώ, ότι είναι ανάγκη να τονιστεί ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εν υπόστατον. Εξάλλου, αυτό υπόθηκε και δια την ανθρωπίνη φύση. Ο υλισμός λέγει ότι, αν θέλετε να κάνω μια μεταφορά, ο υλισμός λέγει ότι η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, δεν είναι παρά μια ενέργεια αυτής ταύτης της ύλης. Διότι τι είναι, λέγει, το πνεύμα, ενέργεια της ύλης. Και τι είναι η συνείδηση, θα διαβάσετε στο φιλοσοφικό λεξικό του Ροζένταλ, τι είναι, λέγει, συνείδηση, λέγει, μια μορφή τη ενεργίας που δίδει αυτήν την αυτογνωσία και τα λοιπά. Μια μορφή ενεργίας, ωραία πράγματα. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ενέργεια υλική, δεν είναι ούτε καν απόρρια του σώματος, είναι
ξεχωριστό πράγμα. Είναι αυτό που είναι αληθινά το πρόσωπο και έχω συνείδηση. Αυτό είναι το πνεύμα. Και το πνεύμα αυτό φεύγει και ανακαλείται. Φεύγει και ανακαλείται. Λάζαρε, δε βρω έξω. Υπες Αιγύρου, είπε στην θυγατέρα του Ιαΐρου. Συ λέγω, σε σένα το λέγω. Υπες, ο παιδί, ο κοπέλα, ο παιδί, σήκω. Από πού ήρθε η ψυχή? Έφυγε και γύρισε. Είναι το πρόσωπο η ψυχή. Αυτό είναι το πρόσωπο, η ψυχή. Συνεπώς, η ψυχή μας δεν είναι μια ενέργεια του σώματος ή της ύλης, όπως έχουμε ένα κερί. Όταν το κερί, ξέρετε, ανάβει, μπορούμε να πούμε ότι το σώμα κερί είναι το υλικό μέρος. Τι είναι η φλόγα? Η φλόγα είναι μια ενέργεια, γιατί έχουμε φωτιά. Είναι μια ενέργεια. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα το σώμα του, άλλο πράγμα το πνεύμα του. Πολλό δε μάλλον, εδώ έχουμε το πνεύμα του Άγιον, το οποίο δεν είναι η πνοή του Θεού ή ό,τι άλλο, είναι πρόσωπο. Αυτό, αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν το πνεύμα του Άγιον, λαλούν αυτό και ενεργούν και οικονομούν και αγιάζουν, αδιαστάτου δηλαδή και συμφώνου και μιας ουσίας της σωτηριώδους οικονομίας της ημάς, της εκ Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, καθώς και πρώην ηρήκαμεν. Είναι αυτό το οποίο λαλεί. Ποιο ελάλησε στην Πεντηκοστή? Το Πνεύμα του Άγιον λαλεί. Είναι εκείνο το οποίο ενεργεί, το ενεργούν. Είναι εκείνο που οικονομεί. Είναι εκείνο το οποίο αγιάζει. Το Πνεύμα του Άγιον λέγει, ξεχωρίσατε μου τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, τους οποίους εγώ θα στείλω στην Κύπρο. Ξεχωρίσατε μου. Είναι πρόσωπο, ξεχωρίσατε μου. Πως το όλος Πέτρος τι λέει στον Ανανίαν? Γιατί είπες ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιον? Και ούτω καθεξής. Αυτό ενεργεί. Ποιος εθανάτωσε? Ποιος εθανάτωσε τον Ανανίαν? Το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό που ενυβρίστη, δηλαδή πως ενυβρίστη? Με το να πει ψέματα. Διότι το ψέμα του Ανανίου ήταν ψέμα κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι φοβερόν. Είναι φοβερόν. Μόνο αν κανείς δει με παρθενικά μάτια την Αγία Γραφή, αρχίζει να αναθεωρεί τόσα και τόσα πράγματα που ζούμε σήμερα και λεγόμαστε χριστιανοί. Και λεγόμαστε. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι μας είμαστε. Ακόμη είναι αδιάστατον, δηλαδή και συμφώνου και μιας ουσούσης της σωτηριώδους οικονομίας της εμάς και τα λοιπά, με τα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει? Θα πει ότι είναι μία ουσία, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ενεργεί ο Πατήρ, την ίδια ενέργεια ενεργεί και ο Υιός, και την ίδια και το Πνεύμα το Άγιο. Στην Αγία Τριάδα έχουμε μία ενέργεια. Αν θέλετε, αν μπορείτε να βρείτε κάποιο βιβλιαράκι, κάποια φυλάδα που να έχει την ακολουθία του εσπερινού της Πεντηκοστής, εκεί να δείτε στα τροπάρια μέσα τι δογματικός πλούτος υπάρχει. Μία ουσία, μία ενέργεια, μία ουσία, μία ενέργεια. Στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχουν δύο ενέργειες. Είναι η Θεία, που αναφέρεται και στον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, και μετά υπάρχει στην ανθρωπίνη φύση η ενέργεια, η ανθρωπίνη. Δύο ενέργειες. Γιατί ο μονοενεργητισμός κατεδικάστηκε από την Εκκλησία μας. Μία θέληση στον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον. Δεν υπάρχει άλλη θέληση, μία είναι η θέληση. Ό,τι θέλει ο Πατήρ θέλει και ο Υιός θέλει και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά στον Χριστόν είναι δύο τα θελήματα. Διότι είναι η Θεία Φύσης, που συμφωνεί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, και η ανθρωπίνη φύσης. Διότι των μονοθελισμών,
τον κατεδίκασε η Εκκλησία μας. Έχουμε λοιπόν μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, ένα όμως πρόσωπο, δεν είναι δύο, τη Θεία και την ανθρωπίνη φύση, δύο ενέργειες και δύο θελήσεις. Έχουμε το θέμα της γνώσεως. Ό,τι γνωρίζει ο Πατήρ το γνωρίζει και ο Υιός, το γνωρίζει και το Πνεύμα το Άγιον. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό ή κάτι κρυφό που το γνωρίζει ο Πατήρ και το γνωρίζει ο Υιός. Αν μου πείτε, όταν ερωτήθηκε πότε θα γίνει η Δευτέρα του Παρουσία και είπε δεν το γνωρίζουν ούτε οι Άγγλοι του ο Υιός, το είπε, αν το θέλετε ας μου επιτραπεί η έκφραση, το είπε για να ξεφορτωθεί τους μαθητάς του. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση η έκφραση που είπε, για να τους ξεφορτωθεί, να μην τον ερωτάνε άλλο πια. Δεν είπε ψέματα ο Χριστός. Γιατί? Ότι δεν ξέρει ο Υιός. Ο Υιός ξέρει, διότι οι γνώσεις του Πατρός είναι και γνώσεις του Υιού, είναι και γνώσεις του Αγίου Πνεύματος. Είναι κοινή γνώσεις, αφού είναι κοινή η ουσία. Ως Υιός ανθρώπου δεν γνωρίζει. Και συνεπώς όταν είπε ούτε ο Υιός γνωρίζει, εννοούσε ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό που βλέπετε εσείς τώρα, την ανθρωπίνη φύση, για να τους ξεφορτωθεί. Διότι πράγματι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού δεν γνωρίζει τη Δευτέρα Παρουσία, ενώ η Θεία γνωρίζει. Σας κάνει εντύπωση. Γι' αυτό και οι γνώσεις στον Ιησού Χριστό είναι διπλή. Όταν ερωτά, ποιος σου το είπε, λέει στον Πιλάτο, αυτό που μου λες, από μόνος σου το λες ή οι Εβραίοι σου το είπαν? Ο Κύριος δεν κάνει καμία συμπαιγνία. Πράγματι δεν γνωρίζει. Ποια δεν γνωρίζει? Η ανθρωπίνη φύση δεν γνωρίζει. Γιατί έχουμε την ανθρωπίνη γνώση, η οποία είναι περιορισμένη, ενώ η Θεία είναι απεριόριστος και κοινή με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά επειδή έχουμε ένα πρόσωπο, δηλαδή έχουμε ενυπόστατον εδώ, δηλαδή ένα πρόσωπο ενυπόστατος των δύο ουσιών, μία υπόσταση στον Χριστόν, για αυτό το λόγο ο Υιός γνωρίζει, έστω και αν η ανθρωπίνη φύση δεν γνωρίζει. Γνωρίζει, αλλά δεν είπε ούτε ψέματα ούτε ήταν ανακρίβεια αυτό που είπε. Ύστερα με βάση όλα αυτά η Εκκλησία μας εδογμάτισε ό,τι εδογμάτισε. Συνεπώς το Χριστό είναι δύο οι γνώσεις, Θεία και ανθρωπίνη, δύο οι θελήσεις, Θεία και ανθρωπίνη, δύο οι ενέργειες. Ενώ στον Άγιον Τριαδικό Θεόν κοινή η γνώση, κοινή η ενέργεια, κοινή η θέληση. Και κάτι ακόμη που είναι πολύ σπουδαίο, ότι ούχε έτερον μεν εν νόμο και προφήτες, έτερον δε εν Ευαγγελίης και Αποστόλης, αλλά ένεστην και το αυτό Πνεύμα Άγιον, το εν παλαιάτε και Καινή Διαθήκη τας Θείας λαλήσαν γραφάς. Πόσο σπουδαίο. Το Πνεύμα το Άγιον, λέει, δεν είναι άλλο στην Παλαιά και άλλο στην Καινή. Είναι αυτό το ίδιο που μίλησε στον νόμο. Τι εννοεί στον νόμο? Στο Μωυσή. Και προφήτες, οι προφητείες. Το ίδιο Πνεύμα Άγιον μίλησε στα Ευαγγέλια και εις τους Αποστόλους. Ένα είναι αυτό που μίλησε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε αγαπητοί. Ξέρετε ότι θεωρήθηκε καταρχάς από τους γνωστικούς, εκεί είναι η πρώτη αφετηρία, ύστερα δε από σύγχρονες κυρίως προτεσταντικές θέσεις. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον γνωστικίζουν αυτές οι θέσεις, μάλλον κάπως έτσι, που θεωρούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης κακόν, και στην εποχή μας, κατά δυστυχία, υπάρχουν αυτές οι θέσεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Ένας είναι ο Θεός. Έχει πει μάλλον μια ομιλία ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό,
ότι ο Θεός είναι ένας. Ένας είναι. Από πού το βγάζουν? Ότι ο Θεός, λέει, της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός. Είναι. Τι κακός? Και μάλιστα σας το έχω πει και το ξέρετε αυτό το συγκλονιστικό, ότι εκεί ο Θεός της Παλαιάς είναι ο Υιός. Γιαχφέ, Κύριος, ο Υιός, ο Υιός. Αυτός που κατοπινάει είναι η ανθρώπιση. Αυτός είναι. Αυτός επάνω στο Σινά, αυτός εις την Βάτων, αυτός παντού. Αυτός ως στήλη πυρός, αυτός ως νεφέλη, ως στήλη νεφέλης, αυτός ρίπτει το μάνα, διότι αυτός είναι το λιθινό μάνα που κατεβαίνει από τον ουρανό, αυτός η πέτρα που ήπιαν οι Εβραίοι νερό, αυτός η πέτρα, το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. Και πέτρα, λέγει, ακολουθούσα. Ποια πέτρα ακολουθεί? Είδατε πουθενά εσείς ποτέ καμιά πέτρα να ακολουθεί? Διότι εκείνη μεν η πέτρα δεν ακολουθούσε, αλλά η ακολουθούσα πέτρα είναι ο Χριστός. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Και ο Μωυσής προτιμάει, λέει, τους θησαυρούς, των θησαυρών του Χριστού, συγγνώμη, των ονειδισμών του Χριστού από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ποιον Χριστόν και ποιους θησαυρούς του Χριστού από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, όταν ο Μωυσής ζει 1500 χρόνια π.Χ. βλέπει τον Χριστόν, βλέπει τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι εκεί πριν να ανθρωπίσει, είναι ο Θεός Λόγος. Ο ίδιος λοιπόν είναι. Και μπορούμε να λέμε ο γλυκύτατος Ιησούς της Καινής και ο κακός Θεός της Παλαιάς. Όταν θα φτάσουμε, θα το δούμε αυτό, το λέει το Ανερί, το έλεγαν οι Μανιχαίοι, το Ανερί ο Άγιος Κύριλλος, το έλεγαν οι Μανιχαίοι. Μέχρι σήμερα λέγεται αυτό. Και θα σας πω δε και το εξής. Α, σημειώστε δε ότι το ίδιο πνεύμα Άγιον και εκεί και εδώ. Δεν είναι άλλο. Θα ήταν περίεργο πράγμα να είναι κάτι εκεί άλλο, κάτι εδώ άλλο. Σήμερα, για να μην σας αναφέρω και συγγραφείς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω, μασονική ρίζα έχουνε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ρίζα έχουν. Βέβαια εμφανίζονται εθνικόφρονες εις το έπακρον, εις το έπακρον εθνικόφρονες. Αλλά από τέτοιους εθνικόφρονες, όπως θα δείτε λίγο παρακάτω, να μας λείπανε χίλιες φορές, δεν τους χρειαζόμαστε. Θα αγαπάμε την πατρίδα μας και θα την αγαπάμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν την πατρίδα τους, όπως τώρα θα σας το καταδείξω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι λίγοι, φαίνεται, βέβαια λίγοι σε σχέση με τους πολλούς, αλλά δεν είναι λίγοι. Οι άνθρωποι αυτοί νομίζουν ότι ο Εβραϊσμός, ο Σιωνισμός θα καταστρέψει την Ελλάδα. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό. Αλλά αφού θα καταστρέψει την Ελλάδα ο Σιωνισμός, τότε ο Χριστιανισμός στην πραγματικότητα είναι μια θρησκεία εβραϊκή. Εβραϊκή. Την οποία, βέβαια, πρέπει να τη βγάλουμε. Αλλά πώς θα τη βγάλουμε, ελάτε, που τώρα είναι ριζωμένος ο Χριστιανισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο? Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εβραϊκή θρησκεία ο Χριστιανισμός? Ότι είναι συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης δεν τίθεται θέμα. Αλλά με τη μορφή που σήμερα οι Εβραίοι κινούνται, δεν είναι μια εβραϊκή θρησκεία. Και ούτε είναι μια παραφιάδα αιρετική του Ιουδαϊσμού ο Χριστιανισμός. Είναι η συνέχεια της αποκαλύψεως του Θεού. Αυτό είναι ο Χριστιανισμός. Λοιπόν, τι κάνουν οι έξυπνοι αυτοί? Κάνουν το εξής. Σου λέει, θα χτυπήσουμε την Παλαιά Διαθήκη και θα πούμε ότι αυτή είναι εβραϊκή, η εβραϊκή θρησκεία, για να περισσώσουμε δίθεν τον Χριστιανισμό, που είναι ο Θεός ο καλός, ο Ιησούς Χριστός ο γλυκής. Έτσι μιλούν με τον... γράφουν, εγώ από γραφτά τα έχω δει αυτά. Από γραφτά δεν είναι... τα γραφτά δεν μένουν. Μιλούν με τον χυδαιότερον και βλασφημότερον τρόπον εναντίον του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν αντιλαμβάνονται οι ταλέπορε τι είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, αγαπητοί, και στο τέλος, αφού βρίζουν τον Ιησού, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, μιλούν για τον Χριστιανισμό, ότι αυτός, λέει, είναι η θρησκεία μας, όχι η Παλαιά Διαθήκη, για να έρθει ο Σιωνισμός εδώ στη χώρα μας. Να είστε σίγουροι,
Το δεύτερο βήμα που θα κάνουν είναι να πλήξουν τον χριστιανισμό, γιατί άφησαν και δείγματα πλήξεως του Χριστού. Βλέπετε ότι αυτά δεν ανήκουν στο παρελθόν, όπως τα λέμε εδώ, ανήκουν και στο παρόν, και πρέπει να αγρυπνούμε και να προσέχουμε, αγαπητοί μου, την πίστη μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε.